Κύριε Μαρούπα, καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε εδώ πέρα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Θέλω, μια και το έφερε η συζήτηση, ας ξεκινήσουμε λιγάκι από αυτή την ιστορία με το δάνειο του κυρίου Πολάκη και τη δημοσιοποίηση της συζήτησης που είχε με τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος βγήκε και παραδέχτηκε ότι ναι, μου είπε ότι με γράφει, αλλά θεώρησε ότι δεν μιλούσε σοβαρά. Θέλω να ρωτήσω, είναι τυχαίο το γεγονός ότι ξαφνικά αρχίζουμε να ασχολούμαστε με τρίτης, τέταρτης κατηγορίας θέματα και αφήνουμε στην άκρη πολύ σημαντικότερα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη, με την οικονομία, με την καθημερινότητά μας, με τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τους μισθούς? Τι γίνεται εδώ? Μάλλον δεν είναι καθόλου τυχαίο και θα έλεγα ότι είναι βολικό τόσο για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που σηκώνει το γάντι αυτής της αντιπαράθεσης, από ό,τι έχω παρατηρήσει δηλαδή κατά μέσα ενημέρωση σήμερα. Και είναι βολικό γιατί επιτρέπει σε κόμματα τα οποία συμφωνούν σε κρίσιμες στρατηγικές επιλογές και οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, έχουν σοβαρές επιπτώσεις, αρνητικές επιπτώσεις πάνω στα εργατικά λαϊκά στρώματα, ενώ συμφωνούν σε αυτές τις επιλογές, είναι βολικό να σηκώνουν την παράθεση σε άλλα ζητήματα μακριά από κρίσιμα και σημαντικά προβλήματα που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι και ο λαός, όπως αυτά που αναφέρατε. Δηλαδή το γεγονός σήμερα ότι στους χώρους δουλειάς δεν υπάρχουν σε πάρα πολλούς χώρους λογικής συμβασιατασίας, ο τίμος είναι χτυπημένη, τα δικαιώματα ξεθεμελιωμένα, οι ελαστικές σχέσεις απασχόλησης ζουν και βασιλεύουν, η ανεργία είναι μια πολύ μεγάλη και οδυνηρή πραγματικότητα για όλες τις ηλικίες και ειδικά για τις νεότερες ηλικίες, για την κατάσταση των νοσοκομείων, η οποία είναι τραγική, πεδίο στο οποίο έχει και ευθύνη και ο αναπληρωτής υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα. Αυτή λοιπόν η αντιπαράθεση που γίνεται γύρω από αυτό το θέμα είναι αρκετά βολική, θα λέγαμε, και κρύβει την τάχτησή του. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε μια μεγάλη συζήτηση, βασικά δεν συζήτηση, box έχει εξελιχθεί σε αγώνα box ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο κίνημα αλλαγής με αφορμή τον τελευταίο ανασχηματισμό, όπου το μεν κίνημα αλλαγής κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να αφαιμάξει το κίνημα αλλαγής, η δε κυβέρνηση λέει ότι εγώ κάνω μια κίνηση για τη σύσταση ενός μεγάλου προοδευτικού μετώπου αριστερών, κεντρών και σοσιαλιστών για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Πώς το προσεγγίζετε εσείς, Ακομιστικό Κόμμα Ελλάδος, και είναι έτσι τα πράγματα? Καταρχήν δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε αυτές τις εντός εισαγωγικών μεταγραφές. Δηλαδή δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ένα κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ που από θέσεις της κυβέρνησης εφάρμοσε τα μνημόνια που ψηφίσανε και το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ με την Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια, τα εφάρμοσε μέχρι κεραία και μάλιστα ψήφισε μαζί του και ένα τρίτο μνημόνιο. Ένα τέτοιο κόμμα είναι φυσιολογικό υπουργούς με θητεία στην εφαρμογή των αντιλαϊκών νόμων να τους κάνει μεταγραφή. Δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εφαρμόζει μέτρα τα οποία χτυπάνε τα δικαιώματα των εργαζομένων με διάφορες μορφές, το ότι έχει πλέον στις τάξεις του και νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο σήμερα υπηρετεί το να γίνει η χώρα μας να μπει πιο βαθιά στους σχεδιασμούς τους νατοϊκούς, το ότι παίρνει στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επίσης κατ' εξοχήν υπηρέτησε αυτούς τους σχεδιασμούς. Επομένως, από αυτή την εξέλιξη εμείς δεν εφηδιαζόμαστε και επιβεβαιώνει την κριτική που κάνουμε και προς το ΣΥΡΙΖΑ ότι πλέον έχει πλήρως σοσιαλδημοκρατικοποιηθεί. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι απέναντι στις ανάγκες των εργαζομένων, απέναντι στις ανάγκες της νεολαίας, απέναντι στις ανάγκες του λαού. Και πρέπει αυτό ο λαός μας να το πάρει υπόψη του και να το σκεφτεί μπροστά και στις επιλογές που έχει να κάνει. Και στις εκλογές που είναι μπροστά, εθνικές, ευρωεκλογές και τοπικές, περιφερειακές, αλλά και με τη στάση του, με τη δράση του μέσα στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές. Τώρα, απλά να θυμίσουμε ότι και το ΠΑΣΟΚ τα ίδια έκανε όταν ήταν και αυτό από πάνω και ήταν τα στελέχη τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί πάντα είχαν μια επικοινωνία μεταξύ τους. Αν θυμηθούμε δηλαδή. Βέβαια, αλήθεια, αν πάμε και πίσω στον χρόνο, θα δούμε ότι σε καταστάσεις πόλωσης το ΠΑΣΟΚ επί εποχής αείμνης του Ανδρέα Παπανδρέου πίεζε πάρα πολύ τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχανε ανθρώπους οι οποίοι τελευταία στιγμή για να μην έρθει δεξιά ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Σας φωτογραφίζει αυτό κάτι, σας δημιουργεί προβληματισμό ότι προσπαθεί να το κάνει και ο κύριος Τσίπρας? Γιατί τελευταία στη Βουλή ήταν και η πρώτη φορά που έκανε επίθεση και ευθέως στο ΚΚΕ. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Έχει ξανακάνει και δεν μας κάνει εντύπωση. Γιατί τους ενοχλεί μια κριτική που κάνει το ΚΚΕ στο ΣΥΡΙΖΑ, που αποκαλύπτει
το τι πραγματικά είναι, αποκαλύψεις που κάναμε από πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση και δει και όλος ο κόσμος το πραγματικό του πρόσωπο, να το πούμε έτσι. Και ενοχλεί ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες αισθάνονται αριστεροί άνθρωποι και οι οποίοι δυσκολεύονται να καταπιούν ότι το κόμμα το οποίο ψηφίσανε και στηρίξανε για κυβέρνηση, ότι είναι ο καλύτερος σημειοφόρος συμφερόντων του ΝΑΤΟ, δυσκολεύονται να καταπιούν ότι το κόμμα τους εφάρμοσε μια βάρβαρη εργατική πολιτική, δυσκολεύονται να δεχτούν το κόμμα τους, το οποίο εμφανίστηκε ως αριστερό κόμμα, ότι προχωράει σε ορισμένες περιπτώσεις σε πάρα πολύ σκληρή καταστολή, όπως με τους εκπαιδευτικούς, με τα αγροτοπικά κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα επιδιώξει αυτό το ρεύμα που υπάρχει στήριξη προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από εργατικές λαϊκές δυνάμεις να το αποκόψει. Ο λαός μας όμως και από τα χρόνια τα οποία λέτε, και πολύ σωστά, τότε δηλαδή που μπαίνανε πολύ ένταση τα διλήμματα από τον τότε δικοματισμό, δηλαδή το πιο συμπτωμικότερο κακό ή όχι, και πάνω σε αυτό πιεζόταν ένας κόσμος και έκανε επιλογές οι οποίες στο βάθος του χρόνου δεν δικαιωθήκανε. Αυτό το δίπολο, αυτό το δίλημα προσπαθεί να ξαναβάλει τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Το πιο συντομικότερο κακό, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και πάνω σε αυτό να υπαρπάξει και λαϊκή ψήφο, ναι, αλλά και τη στάση του εργαζομένου. Βλέπετε, κύριε Μαρούπα, ότι το αυτό το δίλημα. Το βάζει όμως το δίλημα αυτό και σου λέει ο μπαμπούλας τη δεξιά παύλα ακροδεξιά που έχει ο Μητσοτάκης. Άρα ψηφίστε εμένα που είμαι το λιγότερο κακό από αυτού. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρο των ψηφοφόρων που δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία, έχουν αντιδεξιά προσέγγιση. Και αυτοί είναι πάρα πολύ εύκολο να ενδώσουν σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο δίλημα και κάτω από ένα καθεστώ ακραία πόλωση. Το ερώτημα είναι τι κάνετε εσείς για να μην τους αφήσετε και να έρθουν σε εσάς, γιατί εκτός από το ΚΚΕ υπάρχουν και άλλα αριστερά κόμματα που παίζουν, δηλαδή η ΛΑΕ, η ΑΟΑΝΤΑΡΣΙΑ, μια κίνηση που γίνεται λέγεται 1-4 και τα οποία τόσο προσπαθούν, ας χρησιμοποιήσω τη λέξη αλλιεύσουν, μην την παρεξηγήσετε εντός εισαγωγικά, ψηφοφόρους αριστερούς δυσαρεστημένους από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος, ο εργατόκοσμος, να κάτσει και να δει ότι η νεκρανάσταση ενός ΠΑΣΟΚ επί το μνημονιακότερο δεν είναι μια προοδευτική απάντηση σε μια σκληρή πολιτική που βιώνει και σήμερα. Να κάτσει και να δει ότι δεν μπορεί να στο δίλημα πρόοδο συντήρηση να τοποθετεί το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα το οποίο μέχρι πριν από λίγο καιρό συγκυβερνούσε με ένα ακροδεξιό εθνικιστικό αντικομμουνιστικό μόρφωμα του ανεξάρτητου Έλληνε. Και άλλα πράγματα που μπορούμε να πούμε για το τι είναι προοδευτικό και τι είναι συντηρητικό σήμερα. Δηλαδή, δεν είναι προοδευτικό η υποταγή στο ΝΑΤΟ. Προοδευτικό είναι να συγκρούεσαι και να κάνεις ρογμές στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι προοδευτικό σήμερα η δουλειά χωρίς δικαιώματα και απαγόρευση συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτερο μισθό. Προοδευτικό είναι η πάλη και η ανατροπή αυτών των νόμων. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, εμείς λέμε στους εργαζόμενους ότι σήμερα έχουν μια πολύτιμη πείρα. Έχουν πολύτιμη πείρα και από τη στάση του κόμματος τα προηγούμενα χρόνια που σε αυτά που του είπε επιβεβαιώθηκε. Που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ήταν αποκούμπη στους αγώνες που έδωσε, αφού το ξέρουν καλά οι ναυτεργάτες στον Πειραιά, οι λιμένοι εργάτες, το ξέρουν οι συνταξιούχοι, το ξέρουν οι μαθητές, όλοι εκείνοι δηλαδή οι χώροι, οι κλάδοι, οι οποίοι παλέψαν τα ζητήματά τους τα προηγούμενα χρόνια, είδανε ποιος ήταν πραγματικά και δίπλα και μπροστά στον αγώνα τους, και έχουν ανάγκη ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί και η επόμενη μέρα περιλαμβάνει σκληρά μέτρα. Δηλαδή η επόμενη μέρα των μνημονίων που λέγει η κυβέρνηση. Έχει παρόντα όλα τα μνημονιακά μέτρα, ένα απλοστάσιο το οποίο κάνει τη ζωή μας μαύρη. Και ο κόσμος επίσης έχει και πολύ σημαντική πείρα και αυτή τη πράγμα. Ότι όλες αυτές τις φορές τις οποίες επέλεγε το μικρότερο κακό, είτε για να φύγει ο μπαμπούλας της δεξιάς, είτε για να φύγει το Πασόκ που τότε δεν πήγαινε άλλο και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, αυτή η επιλογή του μικρότερου κακού οδήγησε σε ένα πολύ μεγάλο κακό, οδήγησε σε μια ζωή χωρίς δικαιώματα, σε μια νέα γενιά η οποία μετά από πάρα πολλές δεκαετίες ζει πραγματικά πολύ χειρότερα τις προηγούμενες γενιές. Και άλλες φορές είχαν προβλήματα, και άλλες φορές υπήρχαν δύσκολες καταστάσεις, αλλά γενιά η οποία να ζει πραγματικά με πολύ χειρότερους όρους από την προηγούμενη, σε τέτοια έκταση, τώρα το έχουμε. Και αυτές οι επιλογές οδηγήθηκαν από το ένα κακό στο μεγαλύτερο κακό και στο μικρότερο κακό, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Λύση λοιπόν σήμερα είναι η ρήξη με αυτές τις επιλογές, η συσπείωση γύρω το ΚΚΕ παντού, η συσπείωση πρέπει να εκφραστεί και εκλογικά. Αλλά και με την πάλη που πρέπει να δυναμώσει από την επόμενη μέρα. Και εγγύηση γι' αυτό είναι το ισχυρό ΚΚΕ. Μάλιστα. Κύριε Μαρούπα, κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια συζήτηση το πότε θα γίνουν εθνικές εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης λέει 26 Μαΐου μαζί με τις ευρωεκλογές. Η κυβέρνηση λέει θα εξαντλήσει τη θητεία της. Το κόμμα σας τι εκτιμά? Και εντάξει, δεν ρωτάω αν είστε έτοιμοι. Θεωρώ το ΚΚΕ είναι πάντοτε έτοιμο ανά πάσα στιγμή. Αλλά ποια είναι η δική σας πολιτική εκτίμηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές και τι προσμένετε από αυτές τις εκλογές? Εμείς αυτές τις εκλογές επιδιώκουμε ο λαός να κάνει την έκπληξη και να δείξει τη δύναμή του,
να εμπιστευτεί τις δικές του δυνάμεις, την ανάγκη να έχει τη δική του πολιτική, να βάλει τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις και να μην εγκλωβιστεί στα ψεύτικα και κάλπικα διλήμματα που θα θέσουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, σε αυτό να σταθεί απέναντι. Επιδιώκουμε να έχει το ΚΚΕ όσο δείτε πιο ψηλά. Και στην ανακοίνωση που μου βγάλει πρόσφατα το τρασέλιδο, φιλοδοξούμε η εργατική τάξη, η νεολαία και ο λαός να μας έχουν στην τρίτη θέση, δηλαδή και σαν απάντηση και στην πολιτική που ασκείται σε βάρος τους, αλλά και απέναντι στο ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Τώρα, το πώς θα γίνουν εκλογές, είμαστε ήδη σε μια προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν εκλογές περιφερειακής και τοπικής διοίκησης στις 26 Μαΐου, όπως και οι ευρωεκλογές. Θα δούμε τώρα και πόσο θα αντέξει αυτό το πολιτικό σύστημα μέχρι που θα πάει το πράγμα. Πιθανά να έχουμε εκλογές και νωρίτερα από αυτά που λέει η κυβέρνηση από τον Οκτώβριο. Αυτή είναι η αίσθησή μας. Ότι θα πάμε για νωρίτερα για εκλογές. Θα πάτε να πάμε νωρίτερα. Ωραία. Ωραία. Κύριε Μαρού. Σε κάθε περίπτωση όμως το θέμα είναι τι θα επιλέξει ο λαός όπως και να γίνουν εκλογές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μαρού. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.